Το γήπεδο που προβλέπεται η εγκατάσταση, σελίδα 5, λέει ότι αποτελεί δημόσια δασική έκταση και πιο κάτω στη σελίδα 28, χέρσα έκταση εντός δασικής αναδασωτέας ζώνης. Για μας αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεύτερο αρνητικό. Προβλέπεται τριτοβάθμια επεξεργασία, δηλαδή λύση σημαντικά ακριβότερη, κυρίως ως προς τη λειτουργία, ώστε τα λίμματα να επαναχρησιμοποιούνται για άρδρευση και άλλες ήπιες χρήσεις, που σημαίνει απέτηση για τακτικό και αυστηρό έλεγχο της μονάδας, πράγμα ανέφικτο υπό τις παρούσες συνθήκες. Και επίσης, δηλαδή μέρος μόνο θα επαναχρησιμοποιείται, ενώ το υπόλοιπο θα διοχετεύεται στη θάλασσα. Δείτε λίγο εκεί που λέει εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση των επεξεργασμένων λιμάτων. Λοιπόν, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό.